Ο Νέρι Καστίγιο μέσα σε λίγα λεπτά συμμετοχής κατάφερε να στρέψει όλα τα φώτα επάνω του. Ο αγώνας του Ολυμπιακού με το Εγάλεο βρισκόταν στις καθυστερήσεις με σκορ 4-1 και οι Ερυθρόλευκοι είχαν κερδίσει φάουλ έξω από την περιοχή. Ο Καστίγιο ήθελε να το εκτελέσει, αλλά η εντολή από τον Μπάγκο ήταν σαφής. Ο Καστίγιο πρόλαβε τον Μπουλούτ πριν σουτάρει. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έβγαλε τη φανέλα του και έτρεξε να την πετάξει στους οπαδούς της σειράς 7, οι οποίοι τον αποθέωναν. Σούρερ και Μπουλούτ έγιναν έξαλλοι με τη στάση του μικρού, ο οποίος περίμενε μια καινούργια φανέλα για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Ο επίλογος γράφτηκε στα αποδυτήρια, όπου ο Γκάμπριελ Σούρερ εκνευρισμένος χειροδίκησε κατά του Νέρι Καστίγιο. Για τον κόσμο, γιατί είναι ο μοναδικός που με αγαπάει και μου κάνει να είμαι χαρούμενος. Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού πάντως φωνάζουν πλέον μία και σήμερα. Μία νίκη ακόμα δηλαδή, για να γιορτάσουν μαζί με τους οπαδούς τους την ένατη φιέστα πρωταθλήματος τα τελευταία 10 χρόνια. Ο αγώνας εναντίον του Εγάλεως στο γήπεδο Καραϊσκάκη ήταν ευκαιρία για τους πρωταθλητές να κάνουν επίδειξη δύναμης εν ώψη των τριών τελευταίων αγωνιστικών του πρωταθλήματος. Κίνηση από τον Καφέ, δεν υπάρχει υπόδειξη για offside, το σούτ του Καφέ η κόντρα και 1-0 για τον Ολυμπιακό. Το γρήγορο γκολ του Παντελή Καφέ μόλις μία μέρα μετά την ανανέωση του συμβολαίου του έδιωξε το άγχος από τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι έχαναν τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Κίνηση από τον Οκά στο πρώτο δοκάρι, ο Κίεζεκ, και στην συνέχεια μπάλα θα καταλήξει out. Το ημίχρονο τελείωσε με τον Ολυμπιακό να προηγείται με το εύθραυστο 1-0 και το νέο απόκτημα των πρωταθλητών Μάρκο Νέ να απολαμβάνει την πρώτη του παρουσία στο Καραϊσκάκι. Σέντρα τώρα για τον Στολτίδη, γκολ που δεν χάνεται, αυτό από τον μέσο του Ολυμπιακού. Τώρα ο Παπουτσής δυνατά, μπάλα στα δίχτυα, μειώνει το Εγάλεο 2-1 με τον Παπουτσή. Καταφέρνει να περάσει προς τη μήνυ ο επιθετικός του Ολυμπιακού, γυρίζει με το δεξί, κεφαλιά του Τζόρτζεβιτς, 3-1. Εντυπωσιακό σε δημιουργία και εκτέλεση και αυτό το γκολ. Τελείω ο Καφές. Κερία που δεν χάνεται, αλλά ο Ανατολάκης στέλνει την μπάλα στο δεξί δοκάρι της εστίας του Παβελ Κίεζεκ. Γέμισμα τώρα του Τούρκου με στόχο τον Οκά, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Γκάς δεν την αφήνει να περάσει ανεκμετάλλευτη και πετυχαίνει το τέταρτο γκολ. Την δική τους επανάσταση έκαναν και οι οπαδοί του Ολυμπιακού στην θύρα 7, οι οποίοι συνέχισαν να τραγουδούν ακόμα και όταν τα φώτα του γηπέδου έσβησαν.